Πράξεις των Αποστόλων, καπαζίτα κεφάλαιο, σελίδα 990. Πράξεις καπαζίτα. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομεν εις την Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλο και την Άσσα τους δεσμίους εις εκατόταρχων Ιούλιο ονομαζόμενων εκ του τράγματος του Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραφλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχων τον Μακεδόνα των Θεσσαλονίκης και την άλλη ημέρα εφτάσαμε εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψε εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκεί θα συγκοθέντες υπεπλέψανε την Κύπρο, επειδή ήσαν ενάντια οι ανέμοι. Και διαπλέψανε στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφιλίας, ήλθονταν εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί Ευρών, ο εκατόνταρχος, πλοίων ανεξαρτημένων, το οποίο έπλαινε εις την Ιταλία, επεβίβασε ενημάσεις αυτό. Πραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσατε εις την Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμε την Κρήτη κατά τη Σαλμόνη, και μόλις παραπλέψατε σε αυτήν, ήλθαμε εις τόπο την άνω μαζόμενων καλούς λιμένας, πλησίων του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δεν παρήλθε ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευε ο Παύλος, λέγον πως αυτούς άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς σου μέχρι να γίνει με κακοπάθεια και πολλή σημεία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον άφλιον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Επειδή και επειδή ο λιμνίν δεν είναι το επιτίδιο της παρακυμασίας, οι πληρότεροι γνωμοδότησαν να σηκωθώσουν και εκείθεν, ώστε φτάσαντες, αν δύνατο, εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβαν άνεμο και προς τον χώρο να παρακυμάσουν εκεί. Και όταν έπνευσε ο λίγος νότος, νομίζοντας ότι επέτυχαν του σκοπού, ανέσυραν την άγκυρα και παρέπλεον πλησίων την Κρήτη. Πλην με το λίγο, προσέβαλε κατά αυτής άνεμος και φωνικός ο λεγόμενος Ευρωπλήρων. Και επειδή το πλήρω συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, αβεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξατε σε υποδησίδιον δι' ονομαζόμενων κλάδι, μόλις ειδηρήθημε να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβαν να διαχειρίσουν βοηθήματα, ζώνοντας υποκάτοχοι των πλοίων και φοβούμενοι μια εκπαίσωση στην Σύρτη, κατεβίβασαν τα πανία και θέλετο ούτως. Και επειδή χυμαζόμεθα σποδρός, την ακόλουθο ημέρα έκαμον χύσιν, και την Τρίτη με τα σιδεία σιγούν κύρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χυμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφαιρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασυντίαν σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπε: «Έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτως θέλουμε να αποφύγει την κακοπάθεια ταύτη και τη ζημία μου. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, ή μη μόνο το πλοίο. Διότι τη νύχτα ταύτη εμφάνισε με άγγελος του Θεού, τον οποίο είμαι, τον οποίο και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος και ειδού, ο Θεός σε χάρισε πάντα στους πλοιώντας με τα σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεό, ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσουμε εις νήσων την άμ. Όταν θα ήρθε η 14η νύχς, ενώ παρεφερόμεθα η διαδριατική θαλάσση, περί το μέσο της νυχτώσης υπέρον εν αυτό ότι πλησιάζουν εις τόπον την άμ. Και ρίψατε στην Πολίδα, έβρον 20 οριάς, και αφού επροχώρησαν λίγο διάστημα, ρίψατε και πάλι την Πολίδα, έβρον οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσουμε έξω εις τρεχείς τόπους, ρίψατε 4 άγγελες από τις πρίμεις, πίθοντο να γίνει η μέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν αφήγωση του πλοίου και κατεβίβασαν τη Λέμβονη στη θάλασσα, επί προφάσεις ότι έμενε να εκτείνω συναγκήραση της πρόορας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχο και προς τους στρατιώτες: «Εάν ούτε δε μείνωσι εν το πλοίο, σεις δεν δύναστε να ζωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Διότι δεν εξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβω συντροφήν δεινά, λέγον: 14 ημέρα σήμερα προσδοκώντες διαμένει την νηστική και δεν εφάγεται ο βέβαιο. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφή, διότι τούτο είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει κρίξη εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα, και λαβενάρτων ευχαρίστησε τον Θεό ενώπιον πάντων και κόψας, ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβαν και αυτή τροφή. Ήμεθα δε το πλοίο ψυχή όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφθηκε το πλοίο ρίπτονται στον σύντομη στη θάλασσα, και ό,τι έγινε η μέρα δεν γνώριζαν τη γη, παρετήρων όμως κόπο την άεβδα υγειαλόγηση, τον οποίο επιλέχθησαν,
εάν είναι δύνατο να εκτόσεις το πλοίο. Και κόψατε στα Σάγκυρας, αφήκα το πλοίο στη θάλασσα, λύσατε εν ταυτό τους δεσμούς των Μυγδαλίων και υψώσατε στον Αρτέμονα προς τον άνεμο, κατευθύνονται στον Αιγαλόν. Περιπεσόντες δε οι τόπονο που συνήρχονται δύο θάλασσα, έριξαν έξω το πλοίο και μεν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, ιδέ πριν η διελύεται υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύτησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσουν τους δεσμίους, δια να μην φύγει μηδής κολυμπή σας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλει να διασώσει τον Παύλο, εμπόβησαν αυτούς από του σκοπού και προσέταξε όσοι δύνατο να κολυμπώσει, να ρυθώσει πρώτη και να εκπώσει τη στιγμή. Οι δε λυπή, άλλοι μεν επισανίδων, άλλοι δε επίτιμων λειψάνων του πλοίου και ούτω διεσώφησαν πάντες εις την γη. Αμήν. Το σχέδιο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, στον Απόστολο Παύλο θα εξελιχθεί όπως ο Θεός έχει προβλέψει, όπως ο Θεός έχει ήδη ενημερώσει τον Απόστολο Παύλο. Και ο αδελφός μας, ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, κρατιέται μόνο από τον Λόγο του Θεού. Δεν κάνει τίποτα δικό του. Δεν ακολουθεί καμία συμβουλή. Δεν ακούει κανένα, αλλά κάνει αυτό που ο Θεός τον έχει προστάξει. Έτσι λοιπόν ομολόγησε και στον Φίστο και στον Αγρίπα και στην Βερνίκη, ομολόγησε τον Χριστό και αφού ήδη είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα, ο Θεός πλέον έχει ανοίξει τον δρόμο δια της ομολογίας του αυτή μέσα στα δεσμά του να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι την Ιταλία. Βρέθηκε λοιπόν μέσα στο πλοίο, αγαπητοί αδελφοί, με στρατιώτες, δέσμιος και πράγματι ξεκίνησε η πορεία αυτή έως ότου ο Απόστολος Παύλος φτάσει να ομολογήσει τον Κύριο μπροστά στον Κέσαρα. Μπήκαν σε πλοίο, ακολούθησαν μια πορεία, μετά ο Ιούλιος, ο εκατόνταρχος, άλλαξε καράβι, μπήκαν σε πλοίο Αλεξανδρινό και από εκεί ξεκίνησε η δυσκολία του ταξιδιού, την οποία και πάλι ο Θεός, αδελφοί, είχε ήδη ενημερώσει στο παιδί του, στο δούλο του, τον οποίο έχει ευεργετήσει. Του ομολογεί και του λέει ότι ο πλούς θα συνεχίσει επικίνδυνα. Συμβουλεύει τους ανθρώπους το τι πρέπει να κάνουν, γιατί έχει τη φωνή του Θεού. Αλλά όμως, αδελφοί, όπως διαβάσαμε και στον Ψαλμό, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει τη δύναμη του Λόγου του Θεού, πείθεται από την εμπειρία. Πείθεται από τα γεγονότα της ζωής. Δεν βασανίζει τον εαυτό του να δει μήπως αυτός ο άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εν τέλει είναι αθώος και επέλεξε να παραμείνει στα δεσμά του για να ομολογήσει τον Χριστό στον Κέσσαρα, μήπως είχε δίκιο. Τόσα πράγματα έχουν γίνει από αυτόν τον άνθρωπο. Τόσες θεραπείες, νεκροαναστάσεις. Μήπως κάτι αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικό που πρέπει να τον ακούσω. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιούλιος, ο εκατόνταρχος, όπως και εμείς πολλές φορές, βασιζόμαστε είτε στις προσωπικές μας εμπειρίες, είτε βασιζόμαστε σε γνώμες ανθρώπινες, είτε βασιζόμαστε σε άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Είναι αντίθετοι με τη φωνή του Θεού. Είναι αντίθετοι με αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Και ο Ιούλιος, ενώ ακούει τον κυβερνήτη, ακούει τον άφλιο, καλό είναι να προχωρήσουμε, λίγο παρακάτω και ένα ωραίο λιμανάκι, να παρακοιμάσουμε εκεί. Ο Ιούλιος υποτάχθηκε, δεν άκουσε τον Λόγο του Θεού, δεν υπάκουσε στον Λόγο του Θεού, ενώ είχε ήδη εννοήσει
ότι ο Θεός είναι με τον Απόστολο Παύλο, παρόλα αυτά δεν αποδέχεται. Σιγά μην ακούσω εγώ αυτόν τον δέσμιο. Σιγά μην ακούσω εγώ αυτόν εδώ πέρα, τον οποίο τον κουβαλάω, να τον πάω στη φυλακή στη Ρώμη. Δεν υπάκουσε, κανένας δεν τον άκουσε τον Απόστολο Παύλο και τελικά αδελφοί, το καράβι συνέχισε την πορεία του και όπως διαβάσαμε, η πορεία του δεν ήταν καθόλου εύκολη. Και μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, έπνευσε λέει και λίγος νότος και αμέσως που περίμενε και ο Ναύπουλος είπαν να είδες που σας το έλεγα, να, ήρθε και ο νότος, όλα καλά τα πάνε. Αλλά όμως αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σας παρακαλώ αδελφοί να δώσουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάμε την τύχη. Εμάς μια φορά συνάδελφός μου είχε πει «Μ' αρέσει να κυνηγάω την τύχη μου. Αν μου ανοίγεται μια θέση, μου λέει, στην τράπεζα, θα την πάρω. Γιατί μ' αρέσει να κυνηγάω την τύχη μου». Αλλά όμως αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι το ίδιο και με εμάς. Δεν ισχύει το ίδιο με εμάς. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάμε την τύχη μας, ούτε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πάνω σε μια σανίδα στη μέση του ωκεανού και όπως φυσήξει ο αέρας, πάμε. Δεν είναι έτσι αδελφοί. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε άνθρωποι έρμεα, εγκαταλειμμένοι σε μια σανίδα σωτηρίας που λέγεται τύχη. Όπως λένε οι άνθρωποι, ότι κάτσε συγχωρέστε για την έκφραση. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, έχει πάντοτε συγκεκριμένη άποψη. Έχει συγκεκριμένη γνώμη. Και αν δεν έχει, δεν είναι μετέωρος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές, δεν θέλω να είστε μετέωροι. Δεν θέλω δηλαδή να πάτε από εδώ και από εκεί που φυσήξει ο άνεμος. Θέλω να έχετε συγκεκριμένη γνώμη και συγκεκριμένη άποψη. Ιδιαιτέρως όταν το μέλλον δεν το γνωρίζετε. Και εδώ ο Ιούλιος, θα μου πείτε δεν είναι χριστιανός, ναι αλλά έχει τη φωνή του Θεού δίπλα του. Τον ευόδωσε ο Θεός να κουβαλάει δέσμιο τον Απόστολο Παύλο. Στο τέλος του ταξιδιού του άραγε πόσα μαθήματα δεν είχε πάρει. Και τώρα αδελφοί, ο Ιούλιος επειδή δεν ξέρει τη θάλασσα, επειδή δεν ξέρει τη συνέχεια, επειδή δεν ξέρει τα μέλλοντα, δεν ξέρει τίποτα, εμπιστεύεται αυτούς που ξέρουν. Και θα λέγαμε ανθρωπίνος, καλά κάνει. Αλλά όμως αγαπητοί αδελφοί, έχουμε την ευκαιρία σαν παιδιά Θεού να δημιουργούμε τη γνώμη μας με βάση την οδηγία του Θεού. Έχεις την ευκολία και έχω την ευκολία όποτε κάτι δεν το ξέρουμε, όποτε δεν ξέρουμε τη συνέχεια, όποτε δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή μας, πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση, να πάμε στο Θεό. Να πάμε στο Θεό. Όσο είσαι σε ειρήνη, και εδώ αυτή τη στιγμή το πλοίο βρίσκεται σε ειρήνη. Είναι μέσα σε ένα μικρό λιμανάκι, το οποίο και το όνομα δεν είναι καθόλου τυχαίο, καλούς λιμήν, καλός λιμένας. Στέκεται το πλοίο εκεί και ο Ιούλιος καλείται να πάρει αποφάσεις. Και επιτρέπει αδελφοί ο Θεός στη ζωή μας να κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Το θέμα μας αγαπητοί αδελφοί είναι πώς θα πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Ο Ιούλιος ένα στόχο είχε, να οδηγήσει το καράβι στη Ρώμη. Τι θα ήταν η διαφορά να οδηγήσει το καράβι στη Ρώμη ένα χρονικό διάστημα αργότερα, τι λίγο νωρίτερα. Αλλά
τώρα, αγαπητοί αδελφοί, βρίσκεται μπερδεμένος. Ακούει πολλές φωνές. Πολυφωνία. Ακούει τη φωνή του Θεού και ακούει τη φωνή των ανθρώπων. Τον έμπειρων ανθρώπων. Ξέρουμε. Καλό είναι να ακούμε φωνές. Τον έμπειρων. Αλλά δεν είναι καλό πάντοτε να τσακωνεχόμαστε. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, κανένας άνθρωπος που να είναι αυθεντία σε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι αυθεντία στη γνώση του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να είναι αυθεντία στην οποιαδήποτε επιστήμη. Πάντοτε υπάρχει κάτι καλύτερο. Και συγκεκριμένα στους ανθρώπους του Θεού, πάντοτε υπάρχει οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πάρε γνώμες. Ζήτησε γνώμες. Άκουσε γνώμες. Βάλ' τα όλα, όπως λέμε, στο τραπέζι. Αλλά πριν κάνεις το επόμενο βήμα, πήγαινε στο Θεό. Πήγαινε στον Κύριο. Κύριε, έχω αυτές τις γνώμες. Η δικιά σου γνώμη ποια είναι? Τι θέλεις να κάνω? Είναι το θέλημά σου να προχωρήσω από το καλό αυτό λιμανάκι που μας έχεις φέρει και να πάω παρακάτω? Ή με θέλεις να παραμείνω εδώ? Θέλεις, Κύριε Θεέ μου, να πάω δεξιά ή αριστερά? Θέλεις, Κύριε μου, να κάνω αυτή τη δουλειά ή την άλλη δουλειά? Ποιο είναι το θέλημά σου? Αδελφοί αγαπητοί, να μην διστάζουμε να πηγαίνουμε στο Θεό. Μα εγώ βλέπω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μα εγώ βλέπω, να, γιατί το έχει πνεύσει κοινότος. Τι άλλο θέλω? Με τον νοτιά από πριν, από πίσω, θα με πάει τρέχοντας. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί στο μέλλον. Ο Ιούλιος, λοιπόν, ακολούθησε την γνώμη των έμπειρων, όπως διαβάσαμε και στους ψαλμούς, πολλές φορές η εμπειρία φέρνει και η υπερηφάνεια, και το έχουμε δει και από τη δικιά μας την προσωπική ζωή, αλλά εγώ ξέρω τώρα τι θα μου πει. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Και έτσι, λοιπόν, ο κυβερνήτης και ο Ναύπλιος δώσαν τη δικιά τους τη γνώμη και το καράβι προχώρησε. Και άρχισε η ταλαιπωρία. Και αρχίζει πλέον ο Ιούλιος να συνειδητοποιεί το λάθος της μη υπακοής εις τον Θεό. Η ταλαιπωρία μεγάλη σφόδρα. Η δοκιμασία πολύ μεγάλη. Το πρόβλημα όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει. Ο καιρός ανεξέλεγκτος, και το καράβι πλέον, ακόμα και από τον έμπειρο κυβερνήτη και από τον έμπειρο ναύπλιο, δεν μπορεί να καθοδηγηθεί. Και όταν, αγαπητοί αδελφοί, δεν υπακούσω στη φωνή του Θεού και κάνω αυτό που νομίζω εγώ σωστό, γιατί έχω εμπειρία, τότε μπορεί οι καταστάσεις που θα περιέλθω να με κάνουν καθόλου ικανό εις το να κυβερνήσω το καράβι. Και εκεί, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει κίνδυνος. Όμως, είναι τυχερός ο Ιούλιος, γιατί στο πλοίο του βρίσκεται το παιδί του Θεού που έχει συγκεκριμένη αποστολή. Πρέπει ο Απόστολος Παύλος να φτάσει στη Ρώμη. Και ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει η φωνή του Θεού. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, τον άνθρωπό του, να είσαστε σίγουροι, θα τον υψώνει. Θα τον υψώνει. Ακόμα και αν υπάρχουν οι πιο έμπειροι άνθρωποι δίπλα του. Ακόμα και αν υπάρχει ο κυβερνήτης, ο ναύπλιος, όλο το ναυτικό προσωπικό του καραβιού, ο Κύριος θα υψώσει τον Απόστολο Παύλο. Και όχι εξαιτίας της γνώσης του στην αυσιπλοεία, αλλά εξαιτίας στην υπακοή του, στη φωνή του Θεού. Και ενώ υπάρχει ταλαιπωρία τεράστια,
Δεν υπάρχει, λέει, δεν βλέπανε ούτε ήλιο, ούτε φως για 14 ημέρες. Εφάνει τη νύχτα ταύτη στον Απόστολο Παύλο, άγγελος Θεού. Ενημέρωση ουράνια. Και του μιλάει ο Κύριος του Αποστόλου Παύλου. Δεν θα χαθεί κανένας. Και εσύ θα φτάσεις στο γέσταμα. Και με παρησία, αγαπητοί αδελφοί, και πλέον όλοι οι άνθρωποι κρέμονται από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Και τους είπε, έπρεπε ο άνδρες να μου έχετε υπακούσει. Αλλά όμως ο Θεός μου εφανέρωσε ότι δεν θα χαθεί κανένας παρά μόνο το πλοίο. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς. Θυμηθείτε την ιστορία της Ναομή, οι οποίοι είδαν ότι υπάρχει σύτος και φαΐ στη γη Μωάβ, φύγαν χωρίς να ρωτήσουν τον Θεό, ταλαιπωρήθηκαν, αλλά παρόλα αυτά ο Θεός ευλόγησε και έστειλε τη Ρούθ στην Ναόμη. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές, ενώ μπορεί να κάνουμε λάθη, θα έρθει και θα επανορθώσει. Αλλά υπάρχει και τρόπος να αποφύγουμε το λάθος, εάν πάμε πρώτα στον Χριστό. Εάν πούμε, Κύριε, δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ για να μάθω. Θέλω, προτιμώ να σε ακούω. Προτιμώ να σε ακούω, να μου μιλάς. Να μου λες, Κύριε, τι θέλεις να μου πεις, εγώ να το εκτελώ. Και πριν ζητήσω από τον Κύριο φωνή Θεού, να ζητήσω καρδιά έτοιμη και ψυχή θέλουσα εις το να εκτελέσω αυτό που θα ακούσω. Γιατί, αδελφοί, κατά 80% αυτό που θα ακούσω από τον Θεό δεν θα μ' αρέσει. Ο Λόγος του Θεού λέει στον Ισαΐα τον προφήτη, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, λέει ο Κύριος, και η οδή μου δεν είναι οδή σας, λέει ο Κύριος, που σημαίνει ότι συνήθως πάντα αυτό που θέλει ο Θεός για εμάς είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που επιθυμούμε εμείς. Γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται το Λόγος του Θεού σήμερα. Έρχεται ο Θεός, αδελφοί, σήμερα σε όλους μας, μα σε όλους μας, να προλάβει καταστάσεις. Να προλάβει καταστάσεις. Πριν πάρεις την οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή σου, τρέξε στον Χριστό. Μην πεις, Κύριε, πες μου τι πρέπει να κάνω. Πες, Κύριε, φτιάξε την καρδιά μου να κάνω αυτό που θα μου ζητήσεις. Δώσε μου καρδία έτοιμη, δώσε μου ψυχή θέλουσα, αυτό που θα με διατάξεις, εγώ να το κάνω ακριβώς. Μα δεν θέλω να κάνω έτσι. Μα δεν θέλω να κάνω αλλιώς. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου λέει ο πατέρας μου, όταν το ρώταγα κάτι, πριν στο γύρο, πώς ευχήσουμε, σου παρελώσω εγώ τι θέλει. Και του λέγα, δεν θέλω. Γιατί αν θα μου πει κάτι που δεν μου αρέσει, εγώ θα πρέπει να το κάνω. Αλλά αυτό είναι πονηρή καρδιά. Είναι πονηρή καρδιά η οποία δεν έχει σχέση με το θέλημα του Θεού. Σήμερα όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, καθώς ακούμε το Λόγο του, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στις καρδιές μας. Γιατί σήμερα το πρωί, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θέλει να μας αλλάξει το κέντρο των αποφάσεών μας. Το κέντρο των αποφάσεών μας να μην είμαστε εμείς. Το κέντρο των αποφάσεών μας να μην είναι τίποτα επίγειο. Αλλά το κέντρο των αποφάσεων να είναι ο ουρανός. Το κέντρο των αποφάσεων να είναι η κεφαλή. Το κέντρο των αποφάσεων του σώματος να είναι ο Ιησούς. Και έχεις την ευκαιρία, και έχω την ευκαιρία, και όλοι μαζί έχουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού να ακούμε τη φωνή του Χριστού. Από κανέναν δεν στέλνει.
στέρισε ο Θεός τη φωνή του. Ξέρετε μόνο από ποιον τη στέρει. Από αυτόν που η καρδιά του δεν είναι έτοιμη να υπακούσει. Παιδί μου, γιατί να έρθω να σου μιλήσω, που δεν θα το κάνεις. Γιατί να έρθω να σου μιλήσω, λέει ο Θεός. Αφού και να σου πω, εσύ θα κάνεις αυτό που θες. Πήγαινε ο Βαλάμ και προσευχότανε στον Θεό. Κύριε, τι πρέπει να κάνω τώρα που ο Βαλάκ μου είπε να καταδραστώ το λαό. Είπαγε, αυτός είναι λαός του κόσμου. Αλλά η καρδιά του Βαλάμ είχε πάρει στροφή. Μέχρι και το γαϊδούρι του του μίλησε. Και δεν κατάλαβε τίποτα. Αδελφοί αγαπητοί, να φτιάξω την καρδιά μου εις το να υπακούει στη φωνή του Θεού. Πουθενά άλλο. Γιατί ο Θεός θα επιτρέψει να περάσω από δυσκολίες πολλές. Και εδώ τώρα η δυσκολία που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που διαβάσαμε είναι τραγική. Βρίσκονται σε ένα πέλαγος χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Αβοήθητοι στο έλεος των κυμάτων. Ευτυχώς μεταφέρθηκαν στο έλεος του Θεού. Ευτυχώς. Αλλά οι απώλειες είναι μεγάλες. Οι απώλειες είναι τεράστιες. Χάσανε το πλοίο, χάσανε το φορτίο, χάσανε το σίτο, τα χάσανε όλα. Αλλά σώθηκε η ψυχή τους. Υπάρχει η ευκαιρία όμως, αδελφέ μου και αδελφή μου, να μην χάσεις ούτε το πλοίο, ούτε το σίτο και η πορεία σου να είναι ευλογημένη. Πότε? Όταν θα ετοιμάσεις την καρδιά σου να εκτελέσει το Λόγο του Θεού. Μα ο Λόγος του Θεού δεν με βολεύει. Δεν το μπορώ, είναι πολύ δύσκολο να το κάνω. Ποιος πρέπει να αλλάξει, ο Λόγος του Θεού ή εγώ? Ποιος πρέπει να αλλάξει, το θέλημα του Θεού ή το δικό μου? Αγαπητοί αδελφοί, το θέλημα του Θεού και ο Λόγος του Κυρίου είναι τα μόνα που μένουν στον αιώνα. Είναι ευλογία εις εμάς να αλλάξουμε τις καρδιές μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψεώς μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο που αποφασίζαμε μέχρι σήμερα. Και να αφήσουμε την κυβέρνηση στον Θεό. Ποιος θέλει να είναι κυβερνήτης σου σήμερα? Ποιος θέλει να σε κυβερνήσει? Εάν θα πεις και θα επιλέξεις τον Χριστό, τότε πρέπει να τον αφήσεις στην κυβέρνηση εντελώς. Αντί να τον αφήσεις όπως τον αφήσανε οι μαθητές να κοιμάται στο καράβι, πες του Κύριε, έλα και πάρε το κεφάλιο και πες μου τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω? Πώς θέλεις να με οδηγήσεις? Τι θέλεις να κάνω, να μαζεύω τα σκοινιά? Θα μαζεύω τα σκοινιά. Δεν χρειάζεται πάντα να έχω το πιδάλιο εγώ στα χέρια μου. Άσε τον Κύριο να σε οδηγεί εντελώς. Άσε τον Κύριο να αναλάβει τον έλεγχο της ζωής σου. Άσε τον Κύριο να πάρει στα χέρια του τα πάντα για σένα. Και τότε η ευλογία να βγάλει φόβο. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος εκτέλεσε τον Λόγο του ακριβώς. Και ενώ παλεύανε οι ναύτες να κάνουν το δικό τους παιδί, ξέρανε ότι αν θα ρίξουν τις βάρκες θα σωθούν, πλέον ο Λόγος του βασιλεύει μέσα σε αυτό το καράβι.